Κύριε Πρόεδρε, θα είναι πολύ σύντομη η παρέμβασή μου. Όπως είδατε, είμαι εδώ. Είμαι εδώ όχι για να ακολουθήσω την προσπάθεια που καταβάλλεται στις τελευταίες μέρες. Ομολογώ ότι δεν δύναμαι να παρακολουθήσω την εντατική προσπάθεια που καταβάλλεται να αποκαθιλώσετε και να αυτοακυρώσετε ένα σημαντικό κομμάτι της πολιτικής σας ιστορίας των τελευταίων 4 ετών, που για άλλη μια φορά θα πω ότι είναι ένα θετικό κομμάτι. Ακούγοντάς σας όμως και χωρίς να θέλω να μπω σε ψυχαναλυτικές ερμηνείες, δεν το συνηθίζω, 4 φορές αναφερθήκατε στην ομιλία σας, λες και κάποιος σας το ζήτησε αυτό, ότι δεν έχετε απλώσει γέφυρες στη διαπλοκή στη Νέα Δημοκρατία. Και μου ήρθαν στο μυαλό οι στίχοι ενός ποίηματος, αγαπημένοι, το οποίο σας αφιερώνω, κύριε Καμένο. Η πόλη του Κωνσταντίνου Καβάφη. Καινούριους τόπους δεν θα βρεις, δεν θα βρεις άλλες θάλασσες, η πόλη θα σε ακολουθεί. Και σας το αφιερώνω κυρίως διότι πιστεύω ότι σε λίγα χρόνια από σήμερα, ίσως και σε λίγους μήνες, αυτό που θα μείνει στην ιστορία είναι τα θετικά που πράξατε 4 χρόνια τώρα. Και σας διαβεβαιώνω, θα με ευγνωμονείτε που αντιλήφθηκα έγκαιρα τον πολιτικό σας σχεδιασμό να ανατρέψετε την κυβέρνηση που στηρίξατε επί 4 χρόνια μπροστά σε ένα κρίσιμο εθνικό θέμα. Και θα με ευγνωμονείτε που δεν επέτρεψα, που απέτρεψα να καταγραφείτε στα κοιτάπια της ιστορίας ως ένας νέος Αντώνης Σαμαράς. Και θα με ευγνωμονεί, πιστεύω, και η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, αριστερή και δεξί. Διότι με θάρρος, με τόλμη, με αποφασιστικότητα προχώρησα μπροστά προκειμένου να λύσω ένα θέμα προς όφελος του εθνικού συμφέροντος, προς όφελος της πατρίδας. Αυτό έπραξα, κύριε Καμένο. Σας ευχαριστώ. Για 2 λεπτά, κύριε Καμένο, 1 λεπτό. Πιο λίγο, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρωθυπουργέ, τις γέφυρες που τις γράψατε χθες σε μήνυμα που μου στείλατε στο κινητό μου τηλέφωνο, ότι χτίζω γέφυρες, και δεν σας κρύβω ότι αυτό ήταν που με ενόχλησε περισσότερο απ' όλα. Δεν έχω δώσει τέτοια δικαιώματα. Και σας είπα, πάω και τώρα σπίτι. Όσον αφορά τα ψυχαναλυτικά, και αυτό το προσπεράσω. Θα σας αφιερώσω εγώ όμως 2 στίχους από ένα ποίημα. Από το Ματρόζο. Από το Ματρόζο. Ο Ματρόζος ήταν ένας μεγάλος ναύαρχος της Επανάστασης, από τις Πέτσες, ο οποίος έδωσε όλη του την περιουσία για τον αγώνα του 1821. Τα πούλησε όλα. Έμεινε χωρίς λεφτά. Κάντε λίγο ησυχία. Εδώ στην Αθήνα, στο Υπουργείο Ναυτικών, υπουργός ήταν ο Κανάρης. Του λέγανε λοιπόν του Ματρόζου από το νησί, ξεκίνα και πάρε το πλοίο και πήγαινε στην Αθήνα στον υπουργό, το φίλο, στον καπετάνιο που έσωσε κάποτε στα ψαρά και βρέστονε. Και δεν είναι ελεημοσύνη αυτό. Μπαίνει ο Ματρόζος λοιπόν στο καράβι από τις Πέτσες, περνάει από την Ύδρα, φτάνει στο Υπουργείο Ναυτικών και τότε, θα σας πω το στίχο ακριβώς, το στίχο θα σας πω. Τότε όταν πηγαίνει να μπει μέσα στην είσοδο του Υπουργείου, ρακένδιτος πια, ζητάει τον Ψαριανό, τον Υπουργό, και του λέει, θέλω να σε δω. Του λέει, αυτός που ήταν εντυμένος κάτω με τα φυμασχάλια στην είσοδο, δεν μπορεί να μπει, δεν μπαίνουν ζητιάνοι στο Υπουργείο. Του απαντάει τότε ο Ματρόζος, κύριε Πρωθυπουργέ, αν η ζητιάνη σαν και με δεν έχειναν το αίμα, καπεταναίοι σαν και σε δεν θα φορούσαν στέμα. Να σε καλά. Ωραία. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ πολύ, το λόγο έχει ο Υπουργός κύριος Αποστολίδης.